Πάμε όμως τώρα στην Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγνατίου, γιατί η Άγκυρα κρατά σταθερά υψηλά τους τόνους εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών, Μιχάλη, για το θέμα της συνεργασίας με την Κύπρο. Ναι, σε καλησπέρα από το State Department. Το κρατάει πολύ ψηλά. Έχει ανακαλύψει νέο πεδίο αντιπαράθεσης τώρα με την Ουάσιγκτον. Έχει επιλέξει λοιπόν να συγκρουστεί με τους Αμερικανούς και για τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι έθεσαν θέμα ότι δήθεν αυτή η συμφωνία καθιστά την Κύπρο αμερικανική βάση και κατηγορούν την Αμερική ότι παίρνει θέση υπέρ της Λευκωσίας και εναντίον του ψευδοκράτους των κατεχομένων και ως αποτέλεσμα αυτού θέτει σε κίνδυνο, όπως αναφέρουν, τους Τουρκοκύπριους και την ίδια την Τουρκία. Η Άγκυρα προχώρησε σε διαβήματα και στο State Department και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο εναντίον της αμυντικής συμφωνίας, την οποία θεωρεί, όπως είπαμε, ως απειλή για τα στρατηγικά της συμφέροντα. Η υπογραφή της συμφωνίας, να πούμε, έγινε στην Κυπριακή Πρωτεύουσα και μάλιστα για το σκοπό αυτό ταξίδευσε στην Κύπρο η βοηθός Υπουργός Άμυνας της Σελέστ Ουαλάντερ, η οποία αντιμετώπισε τη Λευκωσία ως σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και η Κύπρος ΣΥΑ δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Μιχάλη, γιατί έχει τόση σημασία για την Ουάσιγκτον αυτή η συμφωνία, ποιο είναι το παρασκήνιο εδώ? Ναι, το Πεντάγωνο πιστεύει και μας εξέπληξε ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου είναι ζωτική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση. Και επέλεξε για το σκοπό αυτό τη Λευκωσία με αποτέλεσμα να δούμε αυτόν τον καταιγισμό τουρκικών ανακοινώσεων τις προηγούμενες μέρες. Οι δύο χώρες αναφέρουν ότι η πολυπλοκότητα και η εξελισσόμενη φύση των προκλήσεων ασφαλείας σε αυτή την περιοχή επιβάλλει επαγρύπνηση, δέσμευση και στενή συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας μεταξύ εταίρων για τη διασφάλιση της διατήρησης της ειρήνης, της σταθερότητας των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά δεν αφορούν την Τουρκία, έτσι, διότι δεν υπάρχει καθόλου κράτος δικαίου. Αλλά κάνει εντύπωση ότι αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου. Και αναφέρει επίσης ότι για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και των προβλεπόμενων διεθνών ανησυχιών για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή μέσω της υπογραφής αυτού του οδικού χαρτί. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Περιμένουμε την ενημέρωση από τον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας και για τις απειλές Πούτιν. Θα το δούμε αυτό το θέμα σε λίγο. Μιχάλη, ευχαριστώ για την ώρα.